Πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου και θα μείνουμε στο θέμα αυτό, στα δημοσιεύματα δηλαδή που διατείνονται πως η Ελλάδα θα στείλει F-16 στην Ουκρανία. Έχουμε την επίσημη κατηγορηματική διάψευση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι όμως αν αυτά μπορούν να αποσταλούν μέσω τρίτης χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση, Εύα, είναι κατηγορηματική. Μάλιστα, πηγές από το Υπουργείο Άμυνας λένε πως πρόκειται για μια ακατάσχετη σεναριολογία και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα της μεταφοράς των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος, βέβαια, ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο, μάλιστα, και για fake news και το διέψευσε. Τώρα, ρώτησες για το αν μπορούν να φτάσουν με κάποιον άλλο τρόπο. Να πούμε ότι η Ελλάδα δεν συμβάλλεται απευθείας με την Ουκρανία. Συμμετέχει βεβαίως σε κάποιες διακρατικές συμφωνίες και για την ασφάλεια και για τα θέματα της άμυνας. Τώρα βέβαια να πούμε ότι γνωρίζουμε πως η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στα F-16 τουλάχιστον ολοκληρώνεται σε λίγο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μόνες χώρες που έχουν ανακοινώσει επισήμως ότι αναμένεται τουλάχιστον να παραδώσουν κάποια F-16 είναι η Δανία και η Ολλανδία. Και σε όλα αυτά τα σενάρια οδηγηθήκαμε από μια σειρά γεγονότων και δηλώσεων και από τις τοποθετήσεις και του Υπουργού Άμυνας ότι έχουμε πολλούς τύπους αεροσκαφών και σε κάθε περίπτωση θέλουμε να εξυγχρονίσουμε την πολεμική μας αεροπορία. Αυτό γίνεται δίνοντας κάποια και παίρνοντας πιο σύγχρονα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδαμαντία Λιόλιου.